Ξεχωριστή τιμή για μένα και ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σε μια πόλη, σε ένα δήμο με ιστορική μνήμη. Αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για μένα και δημιουργεί ξεχωριστά αισθήματα γιατί οι πόλεις και οι τοπικές κοινωνίες που έχουν ιστορικές μνήμες και δεν διέπονται από λύθη είναι κοινωνίες εν δυνάμει ανατροπής. Είναι κοινωνίες με ιδιαίτερες ευαισθησίες, κοινωνίες που μπορούν να πάνε τον τόπο τους μπροστά. Συνεπώς, αυτή η αποψινή μάζοξη αποτελεί ένα προήμιο, μια συμφωνία, ένα άτυπο συμβόλαιο, μια κοινή συμφωνία, ότι όλοι εσείς που σήμερα ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα, έχετε το ίδιο μερίδιο ευθύνης για να πάτε τον τόπο σας μπροστά. Απευθύνομαι σε εσάς ως ειδοποίητης, ως άνθρωπος που διέπεται πρωτίστως από την περιφερειακή συνείδηση. Και όλα τούτα ανταμώνουν με μια άλλη συνείδηση, με το ξεχωριστό του πράγματος, ότι ένας φίλος μου από το χθες, ένας παλιός συμφοιτητής, ένας άνθρωπος που δώσαμε αγώνες στα αμφιθέατρα, στα μετερίζια, σε δύσκολους καιρούς, που τον αδές το πιστεύω σου να καταθέτεις το ιδεολογικό και πολιτικό σου στίγμα ήταν αυτομάτως και αιτία στιγματισμού αρνητικού. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης Στέγας δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα διαχειριστεί απλά το αύριο αυτού του τόπου. Είμαι κάτι παραπάνω από βέβαιος ότι με τη δική σας προσπάθεια και στήριξη ο αυριανός δήμαρχος αυτού του τόπου θα φέρει πολλά βήματα μπροστά, αυτό το οποίο θαυμάζουμε, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο κάνει ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω. Δεν ξέρω αν είναι η παιδική μας ασθένεια που δεν μας αφήσει να πορευτούμε μπροστά. Ένα ξέρω, ότι έχετε έναν άνθρωπο που εγώ γνώρισα σε μετερίζια που πολλοί από εσάς δεν το γνωρίσατε. Έχω το δικαίωμα να το κρίνω. Το κρίνω θετικά. Δώστε του την ευκαιρία να κριθεί εκ του αποτελέσματος. Με τούτα εδώ τα λίγα λόγια, καλώ τον υποψήφιο δήμαρχο και επικεφαλής της παράτασης σύγχρονη πόλη, Γιάννη Στέγα. Φίλες και φίλοι, πολίτες του Δήμου μας, σας ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί μου. Είστε απόψε μαζί μας. Είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση που βλέπω ανάμεσά μου συμμαθητές, συναδέλφους, γείτονες, ανθρώπους που μοιράζουμε την καθημερινή μου ζωή στην πόλη του Μεσουλογίου, στο Δήμο του Υλικού και στο Δήμο Νιάδων.
θέος Δήμου των Οικογενειών. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να μοιραστούμε το όραμα για το Δήμο μας. Ένα Δήμο που αρχίζει από το Ευηνοχώρι και καταλήγει στη Μεταλόφο. Ένα Δήμο με λιμνοθάλασσα, δύο ποτάμια, τον Αχυλό και τον Εύηνο, με ορεινό όγκο, τον Αράκηθο, με μεγάλο και εύκολο κάμπο. Ένα Δήμο που αποτελεί για όλους μας πηγή έμπνευσης, με λαμπρή ιστορία, με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, με τρία αρχαία θέατρα, την Πλευρώνα, την Καλλιδόνα και τις Νιάδες. Ένα Δήμο με έδρα την Ιερή Πόλη του Μεσολογίου, που ταυτίστηκε με τη θυσία. Μία θυσία που προσέδωσε στο Μεσολόγγι το χαρακτηρισμό της Ιερής Πόλης. Ένα Δήμο που διακρίθηκε στο πέρασμα του χρόνου για την πλούσια, πνευματική και πολιτική του παράδοση. Η πόλη των ποιητών που ενέπνευσε τον Παλαμά και τον Δροσίνη, η πόλη των πέντε πρωθυπουργών. Έκανα αυτή την μικρή ιστορική αναδρομή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πιστεύω ότι όταν ανατρέχουμε στην ιστορία συνειδητοποιούμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι που κατοικούμε σε αυτόν εδώ το Δήμο. Και δεύτερον, επειδή το στοιχείο που χαρακτηρίζει το Δήμο μας στο πέρασμα της ιστορίας, παρά τις λασίες και τις καταστροφές που δοκίμασε, πάντα έβρισκε τον τρόπο να αναγεννάται μέσα από τις τάξεις του. Να σηκώνει το ανάστημα και να προχωράει μπροστά. Αυτό είναι και το μεγάλο στίχημα για μας. Να αλλάξουμε την καταστροφική εικόνα που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα, όπως της ανεργίας, της οικονομικής ανέχειας, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη κοινωνικής συνοχής. Να ξανακερδίσουμε τη χαμένη περηφάνεια μας. Να ξανααισθανθούμε και πάλι αισιόδοξα. Να κάνουμε τους πρώην Δήμους Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ενιαδών μια σύγχρονη πόλη που αξίζει να ζήσει. Οι υποκλήσεις του μέλλοντος είναι ορατές. Βρίσκονται μπροστά μας. Μας καλούν να ανταποκριθούμε σε προσδοκίες που γεννά η σύγχρονη εποχή. Εμείς πιστεύουμε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς. Χρειαζόμαστε σύγχρονη διοίκηση, ευέλικτους μηχανισμούς, αποτελεσματικότητα, ιδέα, φαντασία και δράση. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου. Στις κρίσιμες προκλήσεις των καιρών θα είναι όλος ο Δήμος έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στο ρόλο που ιστορικά έχει ταχθεί. Είμαστε ανοιχτοί σε όποιον δηλώνει πρόθυμος να διαθέσει τον εαυτό του σε αυτή τη μάχη. Οι κοινωνικές ομάδες, όλα τα δημιουργικά κύτταρα και ιδιαίτερα οι νέοι του Δήμου πρέπει να συμμετέχουν στη μάχη προκειμένου να κάνουμε το κοινό μας όραμα πράξη. Αυτός ο Δήμος θα μας κάνει όλους περήφανος. Αυτή είναι η πιο μεγάλη, η πιο ηχηρή, η πιο υπεύθυνη δέσμευσή μας. Τόλμη, φαντασία, δημιουργικότητα, ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Μαζί θα αναδείξουμε τα προτερήματά μας. Φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια που κάνουμε, σας στέλνουμε δίπλα μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να περάσουμε σε ένα σύγχρονο μοντέλο ενός Δήμου που θα δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στις νέες και στους νέους, θα προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής, ένα Δήμο που θα λειτουργεί για να εξυπηρετεί και όχι για να ταλαιπωρεί τον πολίτη. Η οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας απασχολεί και εμένα και εσάς έντονα. Έχουμε συντάξει ένα ρεαλιστικό σχέδιο που ενσωματώνει και κωδικοποιεί σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης και νέες οικονομικές πρακτικές. Πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτική πρωτοβουλία θα έχουν το δικό τους διακριτό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική που θέλουμε να ακολουθήσουμε.
Στο Δήμο που οραματιζόμαστε, τα καθημερινά προβλήματα, όπως η καθαριότητα, η ίδρυψη, ο φωτισμός, δεν θα υπάρχουν. Θα είναι προβλήματα που θα λύνονται άμεσα και γρήγορα. Θέλουμε ο Δημότης σε αυτό το Δήμο να επενδύει, να μεγαλώνει τα παιδιά του, να ψυχαγωγείται, να δημιουργεί, να ευημερεί. Θέλουμε ένα Δήμο που να γνωρίζει την ταυτότητά του, να αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, να βγαίνει έξω από τα στενά τοπικά όρια. Ένα Δήμο που η φωνή του θα φτάνει μέχρι και το αθηνοκεντρικό κράτος. Όχι μόνο να διαμαρτύρεται, αλλά να διεκδικεί με προτάσεις και συγκεκριμένα προγράμματα όλα όσα δικαιούνται και μας έχουν στερήσει. Η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν επέλεξε σωστούς τρόπους διεκδίκησης και δεν στάθηκε στο ύψος του περιστάσεων. Γι' αυτό το λόγο και ο Δρύμος παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Επί των ημερών τους χάθηκε το εφετείο, η έδρα του ΤΕΗ. Ο Δήμος του Στογίου χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ μια νέα Δημοτική Αρχή που θα έχει όραμα και θα είναι αποτελεσματική. Χρειάζεται μια νέα αντίληψη για την αυτοδιοίκηση, για την άσκηση της τοπικής εξουσίας. Χρειάζεται μια Δημοτική Αρχή που θα ενδιαφέρεται, θα συμμετέχει, θα προγραμματίζει, θα αγωνίζεται με πάθος για τα συμφέροντα όλου του διευρυμένου Δήμου, που θα απελευθερώνει κοινωνικές, πολιτικές, πνευματικές, καλλιτεχνικές δυνάμεις και θα τους δίνει χώρο για να εκφραστούν. Αυτή η νέα αντίληψη που έφερε το χθες πρέπει να τη φέρουν ενεργοί πολίτες με παρουσία στα δρόμενα του τόπου μας, με κοινωνική καταξίωση και αυτοδιοικητική αντίληψη. Φίλες και φίλοι, κυρίαρχος στόχος του συνδυασμού μας είναι η συμμετοχή όλων των δημοτών στη δόμηση μιας συγκροτημένης πρότασης που με αποφασιστικές δραστηριότητες θα αναδείξει το Δήμο Μεσολογγίου σε ισχυρή πρωτεύουσα των νομών των Λακαρανίας. Θέτοντας συγκεκριμένους στόχους, η ανάδειξη του Μεσολογγίου σε κέντρο διεποχικού πολυθεματικού τουρισμού, την ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού, άγρου τουρισμού με τη διοργάνωση θεματικών συνεδρίων και ημερίδων. Την αναδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών. Θέλουμε ο Δημότης να εξυπηρετείται και όχι να ταλαιπωρείται, αλλά και ο υπάλληλος να έχει κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίζεται η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη και η διαφάνεια. Βασικός στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με τη συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών στην σύνταξη μελετών που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την κατασκευή έργων υποδομής που έχει ανάγκη ο Δήμος μας. Πρέπει να εντάξουμε το Δήμο μας στο γενικότερο σχεδιασμό του νομού, της περιφέρειας, της χώρας. Απαιτείται η δημιουργία νέων υποδομών που ο Δήμος θα αποτελέσει νέος πόλος έλξης επενδυτικής προς ιδιώτες και δημόσιο. Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια λιμνοθάλασσα, ένα τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς και οικολογικής σημασίας. Χάρη στη λιμνοθάλασσα, ο Δήμος μας είναι ο πιο φημισμένος ιχθυοπαραγωγικός τόπος στην Ελλάδα, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της χώρας. Αυτή τη φύση πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή πάση θυσία. Είναι η κληρονομιά μας, είναι η ίδια μας η ζωή. Οφείλουμε να προστατεύσουμε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της λιμνοθάλασσας, καθώς και την παραγωγή του αλατιού και το εισόδημα των ψαράδων. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιτέλους πρέπει να λειτουργήσουν προς όφελος των δημοτών. Πιστεύουμε ότι εκείνο πρέπει να δώσουμε άμεσα μια δημοτική επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΙΑΒ να εξασφαλίσει κατάλληλο πόσιμο νερό στο Δήμο Αιτωλικού. Και για να καταλάβουμε τα μεγέθη, μια οικογένεια στο Δήμο Αιτωλικού κατά μέσο όρο τετραμελής, κατά μέσο όρο δαπανά το μήνα για την αγορά πόσιμου νερού 80 ευρώ, 1960 ευρώ το χρόνο.
από τη τσέπη τους. Άρα πρέπει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί και άμεσα. Λύσεις υπάρχουν. Είτε νερό με νέο καταθλιπτικό από τον Έβινο, δημιουργώντας ένα ραγό 22 χιλιόμετρων, είτε με ένα εργοστάσιο δίλησης. Αυτά όμως είναι, πρέπει να γίνουν άμεσα, γρήγορα, με νέες μελέτες και νέες χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Έχουμε αργήσει. Θα διεκδικήσουμε, όπως είπα, νέους τρόπους χρηματοδότησης με νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των συμπολιτών. Θα δημιουργήσουμε δε υποδομές για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Χρειαζόμαστε επίσης μία έντιμη πρόταση για τους νέους, δημιουργώντας ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, ώστε οι νέοι του Δήμου να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα που τους αφορούν, όπως η ενεργία, ο αθλητισμός, η απεξάρτηση. Για τους συμπολίτες της τρίτης ηλικίας, οραματιζόμαστε να ιδρύσουμε κέντρα ουσιαστικής στήριξης με ιατρική παρακολούθηση και δημιουργικής έκφρασης, καθώς και προτάσεις ένταξή τους στο κοινωνικό ιστό. Οφείλουμε στο Δήμο μας μία κοινή πρόταση για το δομημένο περιβάλλον, για το πράσινο, τους πεζοδρόμους, τις μονοδρομήσεις, ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό, σχέδια πόλης σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, ώστε η περιουσία του Δημότη να αποκτήσει υπεραξία. Χρειαζόμαστε μία επιτέλους στεγασμένη δημοτική αγορά και μία μόνιμη θέση, σε μόνιμη θέση, όπως επίσης και ένα δημοτικό γκαράζ. Η κατάσταση σήμερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό του Λακανανίας, αλλά και στο Μεσολόγιο, είναι απογοητευτική. Με την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά, το ΤΕΙ Μεσολογίου, ένα από τα παλαιότερα ΤΕΙ της χώρας, με 31 χρόνια λειτουργίας, εκτός από την απώλεια της αυτοδυναμίας του, από τα 7 τμήματα που λειτουργούσαν συν το παράδειγμα της ΝΑΠΑΚΤΟΥ, σήμερα στο Μεσολόγιο δυστυχώς λειτουργούν μόνο 3. Το γεγονός αυτό έπληξε σημαντικά όχι μόνο την πόλη του Μεσολογίου, αλλά γενικότερα το νομό της Λακανανίας, καθώς καταργήθηκε το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο υπήρχε στο νομό μας. Σαν υποψήφιος δήμαρχος, έχω ήδη ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και έχω κλείσει επίσκεψη στον πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Καπράνη, έχοντας συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την αποκατάσταση της άδικης, αναρθολογικής και μη ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης του σχεδίου Αθηνά. Θα προτείνω την παραφορά άλλων τμήματων στο Μεσολόγιο, τα οποία είτε υπολειτουργούν λόγω ελλειμματικών υποδομών και εγκαταστάσεων, είτε επιβαρύνουν το κράτος με χρήματα, πληρώνοντας ενίκεια. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι στο διάλογο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ως ενεργός πολίτης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην θέση που έπρεπε να έχει φορείς και ο Δήμος της πόλης, είχα δημόσια τοποθετηθεί για το σχέδιο Αθηνά και είχα προσκαλέσει τότε τους φορείς και το Δήμο ότι για το Μεσολόγιο ήταν μία και μόνη λύση να διεκδικήσει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, το οποίο σήμερα δυστυχώς πήγε στην άπορτο και δρεύει στο αντίδιο. Δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια είχαμε και λάθος συμμάχους και με αποτέλεσμα το ΔΕΗ Μεσολογίου να υποβαθμιστεί. Η πρόσχερη, η αντικμηρίωτη και της τελευταίας στιγμής αντίδραση είναι πάντοτε καταδικασμένη. Επιχειρήματα του τύπου «θέλουμε το ΤΕΙ μας όπως ήταν» δεν μπορούν να υπάρξουν στο σήμερα. Θα πρέπει με προτάσεις να διαμορφώσουμε μια νέα αντίληψη για την τετροβάθμια εκπαίδευση, φέροντας καινούργια τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογίου στο Μεσολόγιο. Επειδή βλέπω ότι η πλειοψηφία είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, να πω και κάτι που αφορά τον αγροτικό προϊόν. Ο Δήμος Μεσολογίου πλέον έχει πει, η πλειοψηφία του κόσμου ασχολείται με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Το σημερινό παραγόμενο αγροτικό προϊόν δυστυχώς σήμερα είναι πανάκριβο. Με ένα 40 πετρέλαιο, 30 ευρώ το εύρο και 50 ευρώ ενίκιο, το παραγόμενο προϊόν
είναι αδύνατον να ικανοποιήσει το οικογενειακό εισόδημα κάθε αγρότη και κάθε κτηνοτρόφου. Θα πρέπει όλοι μας και πρώτο ο Δήμος να συμβάλλει και να είναι αρρωγός στην προσπάθεια των αγροτών προκειμένου να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Αποτελεί στίχημα για μας να μειώσουμε τις αποστάσεις χιλιομετρική, διοικητική, κοινωνική που χωρίζουν την έδρα του Δήμου με τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Θα επαναλειτουργήσουμε τα Δημαρχεία Ετωλικού και Νιαδών. Η συνενώση στο νέο Καλλικρατικό Δήμο δεν συνενωθήκανε χωριά μικρά. Συνενωθήκανε μεγάλες πόλεις. 3.500 κατοίκων. Άρα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα ξανασυστήσουμε τους θέους Δήμους, Ινιαδών και Ετωλικού, προκειμένου να εξυπηρετείται ο Δημότης, θέτοντας επικεφαλής και κάνοντας και δικού τους προϋπολογισμούς. Είναι κάτι που προβλέπεται και από τον καλλικρατικό νόμο. Ένα άλλο το οποίο θα φροντίσουμε να κάνουμε είναι, έχοντας σε μια κοινωνία που αμαστίζεται από την ενεργία, τη φτώχεια, δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας προς όλους τους δημότες, φροντίζοντας και την ιατρική τους περίθαλψη και την νομική τους υποστήριξη, αλλά και την καθημερινότητά τους, με διάφορους τρόπους. Επισημάνω εδώ ότι θα κάνουμε και ένα υποτροφία σε γονείς πολυτέκνων, δίνοντας τη δυνατότητα στους αριστούχους πολυτέκνους της ΓΑΜΑ Λυκείου, λόγω του χαμηλού να τους προσφέρουμε δωρεάν φροντιστήρια. Θα κάνουμε ένα παγκόσμιο συνέδριο φιλίων στο νοσολόγιο. Ήδη ξεκίνησε μια επιστολή η οποία πήγε προς προσωπικότητες κύρους, ανεγνωρισμένους, να την υπογράψουν, να την συνυπογράψουν μάλλον, προκειμένου να δημιουργηθεί το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο φιλελλήνων στο Μεσολόγιο. Θα δημιουργήσουν μια γραμμή επικοινωνίας και μηχανοργάνωσης και με απάντηση από το Δήμο μέσα σε μια εβδομάδα για την πορεία κάθε τίματος, ώστε να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη στα θέματα της καθημερινότητας. Φίλοι και φίλοι, είμαστε αποφασισμένοι να τολμήσουμε και να προχωρήσουμε σε τομές. Δεν θα διστάσουμε να συγκρουστούμε εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για να επιλύσουμε τα προβλήματα του τόπου μας και να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων σας. Έχουμε όραμα, αξίες και αρχές. Η ενότητα και η θέλησή μας να φέρουμε το καινούριο αποτελεί την εγγύηση της νικηφόρας πορείας μας. Προχωρούμε μαζί. Προτεραιότητά μας είναι η καθημερινότητα, η αξία στο πολίτη. Ο πολίτης έχει το λόγο. Αλλάζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξεκινάμε να δώσουμε και αυτή τη μάχη. Είμαστε μαζί. Δεν λείψαμε ποτέ, δεν θα λείψουμε ούτε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε το Δήμο μας σύγχρονο. Σας ευχαριστώ. Η απόψη βραδιά είναι σημαντική γιατί στο δημοτικό μας αυτοδιοικητικό συνδυασμό αποτελεί για το δικό μας αυτοδιοικητικό συνδυασμό αποτελεί και επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Απόψη θα ανακοινωθεί και η πρώτη ομάδα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της σύγχρονης πόλης. Πρόκειται για άτομα καταξιωμένα στην τοπική κοινωνία που θα βοηθήσουν να κάνουμε το όραμά μας για το Δήμο πραγματικότητα. Το ψηφοδέλτιο που σχηματίστηκε είναι ανοιχτό σε όσους έχουν ιδέες, τολμούν, δεν κυνηγούν καρέκλες και είναι έτοιμοι να δουλέψουν σκληρά για να πάει μπροστά ο Δήμος μας. Δεν υπάρχουν ακόμη, γιατί ο Δήμος μας χρειάζεται όλους και δεν μας χρειάζεται ολομένους. Προσωπικές κόντρες, εγωισμοί δεν έχουν θέση. Το ψηφοδέλτιο που θα ανακοινωθεί τμηματικά θα συμμετέχουν εκλεκτές προσωπικότητες του τόπου μας, άνθρωποι και επιτυχημένοι, καταξιωμένοι, επιστήμονες, επαγγελματίες, έτοιμοι να προσφέρουν στα κοινά και θα δουλέψουν με πάθος και γνώση
για το μεγάλο έργο που μας περιμένει. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που δεν έχει εκβιασμούς, χρήματα και υπαλλήλους. Σας ευχαριστώ. Αγγέλη Κατηρόη, διοικητικός υπάλληλος του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, αγρότης. Αποστόλου Γεράσιμος, αγρότης. Ασπρογέρακας Γεώργιος, ιδιωτικός υπάλληλος. Περγή Βασιλική, ιδιωτική υπάλληλος. Ρώσος Νάρος, καθηγητής ΤΕΗ, Δυτικής Ελλάδος. Καρδιάννης Παναγιώτης, αγρότης. Καναμίτσος Θεόδωρος, απόφυτος πληροφορικής. Καρέτσος Γεώργιος, οικοδομικές επιχειρήσεις, πρώην αρχηγός του Δήμου Ιδιωτικού. Κολοζάκης Παναγιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος του Εθνικού Σύμφωνα. Πάνος Δημήτριος, Τιμαθίας Έμπορος, Κορφιάτης Κοκκίνης, Αγρότης, Κορφιάτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου, ένας του Παλιώτες, γιατί του δεχόμαστε, Αγρότης, Μουμής Σπυρίδωνος, συνταξιούχος Δημήτριου, Παρκαλινός Εστάτιος του Δημητρίου, Αλιεύς, Μαρκουσάν Ευαγγελία, Αθλήτρια Ποδοσφαίρου, Εθνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Παλών, Μαστραπάς Νικόλαος, αγρότης, Μαυραγάνης και Όγιος, επιχειρηματίας. Ηλιάς Νικόλαος, επιχειρηματίας και ψυχολόγος. Ρόβολα Ζήκου Αριστεία Στάι, ιδιωτικός υπάλληλος. Σαλαγιάννης Παντελής, Σκορδά Σακελαρίου Γεωργία, συνταξιούχος ΔΕΤΑ. Στέλιος Χρήστος, αγρότης, πρόεδρος τοπικής συνόδου ελληνικών. Συνσυντημάς Μάριος, αγρότης. Στέγας Χρήστος, αστυνομικός και Γενικός Γραμματέας Συμπαγείρων Εκολία. Σάμις Μιλιάδης, κοινοτρόφος. Τανάκης Χρήστος, επιχειρηματίας. Ξένιος Ιωάννης, αγρότης. Τσιμέλα Μαρία, λογίστρια. Κοιτάγια Ποντινή, ιδιωτικός υπάλληλος. Μπατσουράτος Νεκτάριος, ιδιωτικός υπάλληλος. Νικολάου Δημήτριος, ιδιωτικός υπάλληλος. Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση που είναι προπομπός του αποτελέσματος της 25 Μαΐου θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, θα προσπαθήσουμε προκειμένου αυτό το Δήμο να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο για σας και ευχάριστο σε εμάς. Σας ευχαριστώ. Ξέχασα έναν υποψήφιο. Τερές Τάσος από την κατοχή. Συγγνώμη. Δεύτερος, ο Ντίνος ο Κώστας, καθηγητής φυσικής. Συγγνώμη.